Ένα, θα το υπογράψουμε όλα. Τις υπηρεσίες της Κορινθίας, διότι εκτός από αυτά που θα ανακοινώσουμε σήμερα, υπάρχουν και μια σειρά από άλλα σημαντικά έργα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Κορινθία θα εντάξει και τους τρεις κόμβους που είναι ψόχος των Αγκαίοι. Ο ένας είναι στη Motor Oil και ο άλλος είναι στην Παλιά Εθνική Οδό. Προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ και οι τρεις. Και την Παρασκευή μεθαύριο υποβάλλουμε και το σχετικό φάκελο στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Είναι πιο όρημη η Κορινθία σε σχέση και με τους άλλους νομούς και νομίζω ότι αυτό αξίζει συγχαρητήρια και στην ηγεσία εδώ και στη διάθεση τεχνικών υπηρεσιών της Κορινθίας. Λοιπόν, τώρα θα υπογράψω με τον φίλο μου τον Δήμαρχο την αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου στην πυρόπτυπη περιοχή, στην περιοχή του Σχήνου, ένα ποσό 700.000 ευρώ. Επίσης θα υπογράψω τη συντήρηση της γέφυρας Λουτράκη Παραχώρα Πίσια άλλες 600.000 ευρώ, ένα 300. Και επίσης μια εργολαβική σύμβαση για τη συντήρηση της κεντρικής αδερφικής διόργας ΑΟΣΑΚ στις περιοχές Ευαγγελίστες κλπ. Είναι αυτά τα οποία είχαμε πει. Θα βοηθήσουμε τον ΑΟΣΑΚ. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με το νερό στην Κορινθία. Στην περιοχή του Βέλου. Λοιπόν, να σας πω ακόμα ότι τα έργα στο Γκόμπο Γκάου που έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουν ξεκινήσει ήδη, θα ολοκληρωθούν πάρα πολύ σύντομα. Χρειάστηκαν εργόδεις προσπάθειες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σχετικές. Να πω ακόμα ότι το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ μας διαθέθηκε καταρχήν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπάρχει προοπτική για ακόμα περισσότερα, αλλά αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από το σταθμό και προς το Λέχιο. Ειλικρινά χαίρομαι ότι για την Κορινθία υπάρχουν άλλα 12 εκατομμύρια ευρώ για το τομέα, από το Ταμείο Ανάκαψης από το σταθμό και προς το Λουτράκι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια περιοχή η οποία έχει καταταλαιπωρηθεί από ζητήματα περιβαλλοντικής φύσεως στο παρελθόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πολλές κομματερές που είχαν δημιουργηθεί εδώ με ευθύνες, θα μου επιτρέψετε να πω, και της πολιτικής ηγεσίας, εννοώ της περιφερειακής ηγεσίας και της τοπικής ηγεσίας για όλα αυτά τα οποία έγιναν και τα οποία πρέπει να αποκαταστήσουμε γρήγορα. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι με το φυσικό αέριο δεν έχουμε τελειώσει. Ήδη το διοικητικό εφετείο Αθηνών, ύστερα από προσφυγή της δημόσιας επιχείρησης διανομής αερίου, της ΔΕΔΑ, που το κατά 67% είναι κρατική επιχείρηση, το διοικητικό εφετείο Αθηνών που προσέφυγε η ΔΕΔΑ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, έστειλε την υπόθεση του φυσικού αερίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που σημαίνει όλα από την αρχή και για όλες τις πόλεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Νίκα, ένα σχόλιο για πιθανότατα όλα από την αρχή. Ένα σχόλιο για τις πυρκαγιές είχαμε στη Λακωνία, στην Αρκαδία και αυξημένη επικινδυνότητα λόγω ισχυρών ανέμων. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Βλέπετε τι γίνεται έξω. Έχει σηκωθεί πάρα πολύ αέρας. Και δυστυχώς με μηχανικά μέσα ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη φωτιά με αυτόν τον αέρα. Λοιπόν, είχαμε δύο φωτιά στη Λακωνία, ελέγχθηκαν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είχαμε επίσης μια μεγάλη φωτιά στη Μεγαλόπολη, η οποία έκαψε γύρω στα 2.000 στρέμματα, τα οποία ήταν όλα δάσος βελανιδιάς, δρύο δάσος, 30 στρέμματα ήταν μόνο γυαλιές, δηλαδή δεν είχαμε ζημιές, άρα στην περιφέρειά μας είναι καλά τα πράγματα προς το παρόν. Τώρα με ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι έχουμε το ξεκίνημα μιας φωτιάς στην Κινέτα πάνω. Είναι μια πολύπαθη περιοχή η Κινέτα και η Κορινθία είναι πολύπαθη. Όσα τα τρία χρόνια που είμαι περιφερειάρχης έχουμε κάθε χρόνο φωτιές εδώ και εδώ στα Γεράνια και στην περιοχή των Αττικίων και στο Γαλατάκι και αγωνιζόμαστε τις ζημίες. Υπέγραψα τώρα τι υπέγραψα για τις ζημίες που έγιναν εξαιτίας των πυρκαγιών στην περιοχή της Περαχώρας. Σχήνου. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε. Προσοχή στον κόσμο, στην φωτιά. Έτσι και έχουμε αέρα, δεν μπορεί να ελεγχθεί ως φαινόμενο. Και προσοχή και στην COVID. Φουσκώνει ο COVID. Έχουμε και μια 25 άτομα αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία και τα 5 τα οποία έχουν κλίνες COVID. Χρειάζεται να δώσουμε μια μεγάλη προσοχή και σε αυτό. Τι να κάνουμε, να το παλέψουμε με όλα αυτά τα οποία μας έχουν βρει. Με την ακρίβεια, με τα καύσιμα, με τον πληθωρισμό. Ο κόσμος να υπομένει για τον καλύτερο καιρό που θα έρθει έτσι κι αλλιώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δύο λόγια ο κύριος Γιόνης εδώ για τις υπογραφές. Να πει δύο λόγια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια φορά στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, μαζί με όλους τους αντιπεριφερειάρχες που βρίσκονται εδώ πέρα, για τη μεγάλη βοήθεια που δίνει στον Δήμο Λουτρακίου Καραχώρας Αγίου Θοδόνου. Δύο έργα, το ένα 700, το άλλο 600.000, είναι πολύ σημαντικά, όπως και πάρα πολύ σημαντικό είναι η ανακοίνωση του κυρίου Περιφερειάρχη για τον κόμβο της Motorola, εκεί που έχουν χαθεί κόσμος. Περνάνε χιλιάδες φορτηγά κάθε μέρα λόγω όλων των βαριών μηχανιών που είναι, και αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο έργο για την ακεραιότητα των οδηγών στο συγκεκριμένο σημείο. Για την κοινότητα μεγάλη φωτιά, τι σας ενημερώσανε? Η ενημέρωση που έρχονται από τους Αγίους Θοδόρους είναι αρκετή. Το άσχημο είναι ο μεγάλος αέρας. Είναι τεράστιο. Μικρή να είναι, μεγάλη αέρα θα γίνει μεγάλη. Μετά τον αέρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είμαστε ετοιμότητα όλος ο Δήμος για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Προχθές, να ξέρετε, είχαμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα, στο σχολείο. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία προβλήθηκε η Κορινθία. Ήταν μια προβολή σε επιστημονικό επίπεδο σπουδαία. Θα διατεθούν 16,5 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος και από την περιφέρεια, ώστε το αστροσκοπείο Πλεονερίου να λειτουργήσει ως ένα μεγάλο κέντρο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό. Θα είναι το μεγαλύτερο αστροσκοπείο μετά το κεντρικό της Αθήνας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω εδώ πέρα όλα τα στελέχη της περιφέρειας, γιατί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες. Τον κύριο οικονόμιο, ο οποίος έχει και την ευθύνη, τον Γιώργο, για το συγκεκριμένο θέμα. Η περιφέρεια διαθέτει ένα ποσό της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, αν βάλουμε το έργο, τις μελέτες και τα χρήματα τα οποία δώσαμε για τον εξοπλισμό του. Περνάει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω η Κορινθία πρέπει να είναι ευχαριστημένη από την Περιφερειακή Αρχή. 7,5 εκατομμύρια παίρνει για το δρόμο προς το Ξυλόκαστρο. 4,5 εκατομμύρια για αυτό το μεγάλο παιδαγωγικό και επιστημονικό έργο. Και μία σειρά από έργα τα οποία έχουμε και ανακοινώνω εδώ πέρα και έχετε την καλοσύνη και διαχέεται την είδη στον κορινθιακό λαό, τα οποία σιγά σιγά θα αλλάξουν την εικόνα της Κορινθίας και το αξίζει. Και να ετοιμαστείτε για τη μεγάλη εκδήλωση που θα κάνουμε πάνω στον Σιμό, μια εκδήλωση γευσηγνωσίας με φαγητά παρασκευασμένα από Κορίνθιες εδώ και συγχρόνως θα αποκαλύψουμε, είναι πράξη ευγνωμοσύνης αυτό, και την προδομή του μεγάλου Καρυλάου Τρικούπη, αυτού του μεγάλου πρωθυπουργού, ο οποίος έφυγε χωρίς να εκλεγεί βουλευτής, αντιμών βουλημής. Αντί για μένα, λέει, εξελέγει ένας σπουδαίος από την περιοχή του, δεν θέλω να υποβαθμίσω το επάγγελμα, αλλά τόσα πρόσφερε στον τόπο και στο τέλος τον έδειξαν και πέθανε. Έτσι, έχουμε υποχρέωση να τον τιμήσουμε ως η Κορίνθη ιδιαίτερα, και το μεγάλο έργο του Ιστιμού το οποίο προσέφερε. Ωραία, ευχαριστώ.